Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πολυχρονόπουλε, είναι και το πρώτο με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα χάρη στην Polygreen και το πρόγραμμα Just Go Zero. Θα διερευνήσουμε λοιπόν σήμερα την αναγκαιότητα των κριτηρίων ESG στην κυκλική οικονομία και βέβαια την ώρα που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια νέα επιτακτική πραγματικότητα με γνώμονα τη βιωσιμότητα, καλούνται να επιλέξουν είτε να συμμορφωθούν με τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ή να επιζητούν τη βιωσιμότητα και βέβαια να την ενσωματώνουν στην επιχειρηματική του στρατηγική και να αναγνωρίζουν με διορατικότητα τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τους εκλεκτούς μας ομιλητές με αλφαβητική σειρά. Ξεκινώ από τον κύριο Μανώλη Γραφάκο, Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τον κύριο Δημήτρη Κονταξή, Γενικό Διευθυντή Waste Management της Motor Oil. Τον κύριο Γιώργο Κρεμλή, σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, κλίματος και κυκλικής οικονομίας. Τον κύριο Θανάση Πολυχρονόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Polygreen. Και την κυρία Ρόγκα, την κυρία Κατερίνα Ρόγκα, Climate and Sustainability Leader της Deloitte. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν. Και ξεκινώ από εσάς, κύριε Κονταξή, καθώς εκπροσωπείτε τις εταιρείες στον κλάδο που θεωρείτε υπεύθυνος για το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και διοξιδίου του άνθρακα. Και η ενέργεια βέβαια βρίσκεται στην καρδιά της κλιματικής κρίσης, αλλά παράλληλα αποτελεί και ένα κλειδί στη λύση της. Οι εταιρείες λοιπόν πετρελαιοειδών και παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα αλλάζουν ήδη το μοντέλο τους και το προφίλ ώστε αυτό να είναι πιο πράσινο. Πώς λοιπόν οι επιταγές του ESG μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για τους ενεργειακούς κολοσσούς προκειμένου να πρωταγωνιστήσουν στην πράσινη μετάβαση εφαρμόζοντας την κυκλική οικονομία? Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, αποδέχομαι εν μέρη την υπευθυνότητα για το εν μέρη. Αλλά αναμφίβολα ο κλάδος της ενέργειας και του πετρελαίου βρίσκεται στην αιχμή της πράσινης μετάβασης. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι όλες οι εταιρείες βρίσκονται σε αυτή τη φάση, όλη η κοινωνία βρίσκεται. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα προϊόντα μας είναι εν μέρη υπεύθυνα για αυτό το για υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα. Τώρα, αυτή η υποχρέωση, αν θέλετε, εμείς θέλουμε να τη βλέπουμε πιο πολύ σαν ευκαιρία. Θέλουμε να βλέπουμε τις εταιρείες μας, θέλουμε να βλέπουμε τον κλάδο, θέλουμε να βλέπουμε την ίδια την εταιρεία στην οποία εγώ εργάζομαι ως μέρος της λύσης και ως φορέα της λύσης, αν θέλετε. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε στις επόμενες ερωτήσεις, γιατί θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι θέλω να πω, ότι ήδη όλες οι εταιρείες, κυρίως οι ενεργειακές εταιρείες, με δύο τρόπους, με δύο πυλώνες δρούν για να ανταπεξέλθουν και να ανατρέψουν αυτή την πραγματικότητα και να περάσουν στην πράσινη μετάβαση. Ο πρώτος είναι με την αλλαγή των διεργασιών τους. Είτε αυτές είναι διεργασίες παραγωγής, είτε λειτουργίας. Δεν θα επεκταθώ γιατί είναι πολύ τεχνικά τα θέματα, αλλά πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ σημαντική δουλειά αυτή που γίνεται. Ο δεύτερος είναι η διεύρυνση του πορτοφόλιου των προϊόντων τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τα ορυκτά καύσιμα περνάμε σε άλλα πολλά προϊόντα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, προϊόντα τα οποία είναι πράσινα, προϊόντα τα οποία προέρχονται από πράσινη ενέργεια, από καθαρή ενέργεια, προϊόντα τα οποία είναι καινοτόμα, είναι συνθετικά και νομίζω θα μας δοθεί δυνατότητα στο επόμενη ερώτηση να συζητήσουμε γι' αυτά ή τουλάχιστον θα ήθελα να συζητήσουμε γι' αυτά, γιατί ξέρετε το επιχειρήν για μας είναι πράξη. Και θα ήθελα να αναφερθούμε στις πράξεις τις οποίες και ο κλάδος μας αλλά και ο ομιλός μας έχει προβεί και είναι σημαντικές αυτές. Και θεωρούμε ότι είναι πρωτοπόρο στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρεμλή, η κυκλική οικονομία θα πρέπει να αποτελεί στο νέο οικονομικό μοντέλο. Είναι βέβαια μονόδρομος αν επιδιώκουμε, αν και αν προσβλέπουμε σε έναν βιώσιμο πλανήτη. Όχι μόνο γιατί το επιτάσσει το μοντέλο ESG, αλλά γιατί αυτό θα αναδείξει και το πράσινο προφίλ της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά και της χώρας μας συνολικά. Και βέβαια θα διευκολύνει και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα φυσικά. Πώς λοιπόν θα συμβάλλει το κυκλικό μοντέλο στην αναβάθμιση μιας επιχείρησης συνολικά, αλλά και της χώρας μας? Όπως έλεγα και προηγουμένως, η κυκλική οικονομία πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, τόσο ευρωπαϊκές όσο και εθνικές, και βέβαια να ενσωματωθεί και στην επιχειρηματικότητα. Να μιλάμε δηλαδή για αυτό που λέμε circular entrepreneurship, κυκλική επιχειρηματικότητα, η οποία εκδηλώνεται με τα ESG, δηλαδή την
περιβαλλοντική και κοινωνική διακυβέρνηση, η οποία όμως δεν είναι τόσο προωθημένη ακόμη ώστε να καλύψει ολιστικά όλες τις εκφάνσεις της κυκλικής οικονομίας. Με μία σύντομη αναδρομή, πρέπει να σας πω ότι η πορεία άρχισε με τα CSR, δηλαδή με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που είχε πιο πολύ κοινωνικό χαρακτήρα, μετεξελίχθηκε σε ESG και εγώ προσθέτω και το C μπροστά από το ESG και την κάνω Circular Environmental and Social Governance, που είναι η πλήρης μετεξέλιξή της, ώστε να λάβει υπόψη της και το ολιστικό μοντέλο. Με δύο λόγια, μία εταιρεία ESG πρέπει να είναι και εντός των τυχών ESG, αλλά και έναντι των πελατών της, ανάντι και κατάντι. Mm-hmm. Δεν φτάνει το να γίνουμε ενεργειακά αυτόνομοι, να μειώσουμε ως εταιρεία το περιβαλλοντικό, ενεργειακό και κλιματικό μας αποτύπωμα, αλλά θα πρέπει και οι πελάτες μας κατάντι και οι πελάτες μας ανάντι, αυτοί δηλαδή που μας δίνουν τις πρώτες ύλες, να είναι και αυτοί οι ESG. Θα μου πείτε, αυτό είναι λίγο ουτοπικό. Δεν είναι ουτοπικό, είναι το μοντέλο το οποίο προωθείται στο μέλλον, διότι αυτό προϋποθέτει ότι όλη η αλυσίδα και όλη η κρίκη της θα είναι κρίκη μιας κυκλικής, αν θέλετε, πορείας, η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Και το πλεονέκτημα είναι, το είπε και ο κ. Κονταξής, όχι μόνο τα πράσινα προϊόντα, διότι ο καταναλωτής στο μέλλον θα στρέφεται σε πράσινα προϊόντα και αυτά που θα στηρίζονται και από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το eco-label, με διάφορα συστήματα, η πρόσβαση στην περιβαλλοντική χρηματοδότηση μέσα από τις πράσινες χρηματοδοτήσεις και τον κανονισμό για την ταξινομία, ο οποίος δεν το προβλέπει ακόμη δεσμευτικά, αλλά στο μέλλον θα γίνει δεσμευτικός, εκεί πηγαίνουν τα πράγματα, ώστε μία εταιρεία να μπορεί να έχει πρόσβαση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και θα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι ESG. Αν είναι ESG, μπορεί να επιτύχει καλύτερους χρηματοδοτικούς όρους και να έχει πιο εύκολη πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις. Αυτά σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γραφάκο, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ταφή πραγματοποιείται σε ποσοστό μικρότερο του 25% των απορριμμάτων. Ενώ η ανακύκλωση φτάνει κατά μέσο όρο βέβαια στο 55%. Στην Ελλάδα αυτά τα ποσοστά είναι αντίστροφα, δυστυχώς. Είναι εκπαιδευμένοι λοιπόν οι πολίτες απέναντι στην κατεξοχήν κυκλική πρακτική που είναι η ανακύκλωση και με ποιον τρόπο θα καταφέρετε ως κυβέρνηση, αν κερδίσετε βέβαια την ψήφο εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, γιατί έπονται και οι εκλογές, ώστε να αλλάξετε το μοντέλο της οικονομίας και αυτό να γίνει κυκλικό. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι στοχεύουμε σε ένα κυκλικό μοντέλο είναι η πρόθεση που έχουμε αποτυπώσει και στο θεσμικό πλαίσιο να πάμε για ταφή το 2030 στο κάτω από το 10%. Η επόμενη τετραετία, που εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι ο ελληνικός λαός θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη του με βάση τη δουλειά που έχουμε κάνει σε όλους τους τομείς, αλλά και στη διαχείριση των απολύτων, θα είναι η τετραετία του πληρώνω όσο πετάω. Άρα σας απαντώ ευθέως το ερώτημά σας. Θα αλλάξει αυτό τις συνήθειες των πολιτών, διότι όταν πετάνε κάτι στον πράσινο κάδο το οποίο θα οδηγείται σε ταφή ή σε επεξεργασία, αυτό θα κοστίζει περισσότερο από ότι στον καφέ ή από ότι σε υποδομές στον μπλε κάδο και τον κίτρινο ή λοιπές υποδομές ανακύκλωσης. Άρα θα είναι η τετραετία του πληρώνω όσο πετάω, αλλαγή συνήθειών, και θα είναι και η τετραετία ολοκλήρωση των υποδομών, τόσο των υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Εχθές ο Πρωθυπουργός έβαλε το στόχο της επόμενης τετραετίας 45 μονάδες. Μπορούμε και το λέμε, διότι ήδη έχουμε δημοπρατήσει 30 και 15 κατασκευάζονται. Και εντός του έτους θα τελειώσουμε και με τις υπόλοιπες. Και θα είναι και των υποδομών ενεργειακής αξιοποίησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, υλοποιεί μελέτη ενεργειακής αξιοποίησης, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση, θα τελειώσει 5/5. Και το αποτέλεσμα αυτής θα είναι η δημιουργία, εικάζουμε με αυτά που βλέπουμε από τον ιδιωτικό τομέα, μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, των υπολοιμάτων των μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης. Αυτό, εκεί θέλουμε να πάμε τη χώρα. Και αυτό είναι ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας. Οι μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης είναι μονάδες κυκλικής οικονομίας και γι' αυτό χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης
είναι προτιμότερες από το να πηγαίνουμε να φάβουμε, άρα να μην κάνουμε μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Κύριε Πολυχρονόπουλε, η Polygreen ανέδειξε την Τήλο ως το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο. Η σύμπραξη της Polygreen, βέβαια, με τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους του νησιού, οδήγησε σε ένα παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση και ανέδειξε και απέδειξε, βέβαια, ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να γίνει πράξη. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, πείτε μας πώς επετεύχθη αυτό. Και δεύτερον, η Τήλο είναι ένα πολύ μικρό νησί των 500 κατοίκων. Επομένως, αυτή η στρατηγική των μηδενικών αποβλήτων είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Πρακτικά είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο ή έστω σε επίπεδο Μητροπόλεων όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα? Το πρόγραμμα που αναπτύξαμε στη χώρα μας είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ανθρώπους. Άρα, όπου υπάρχουν άνθρωποι, εφαρμόζει το πρόγραμμά μας. Η Τήλος είναι ένα μικρό νησί, υπάρχουν μεγαλύτερα νησιά, υπάρχουν μεγαλύτερες πόλεις και μεγαλύτεροι δήμοι. Επειδή κατά βάση το πρόγραμμά μας είναι εκπαιδευτικό, δίνουμε ουσία στον άνθρωπο και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του ανθρώπου στην διαχείριση του Έλληνα πολίτη, στην διαχείριση των απορριμμάτων όπου εκεί έχει, στην περίπτωση που έχει πληγεί. Η Τήλος είναι ένα μοναδικό παράδειγμα, όπως είπατε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει πολλά να μας διδάξει και θεωρώ ότι με τη βοήθεια της πολιτείας θα μπορούσαμε το μοντέλο αυτό να το πάμε σε πρώτη φάση σε περισσότερα νησιά και μετά στην υπηρετική Ελλάδα, όπου εκεί τα ποσοστά ανακύκλωσης είναι τα αντίθετα από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Δηλαδή έχουμε 87% ανακύκλωση και ένα 13% που πηγαίνει ήδη στις υπάρχουσες υποδομές της χώρας, δηλαδή στα τσιμαντάρια. Ευχαριστώ. Κυρία Ρόγκα, ελοχεύει όμως και ένας κίνδυνος σε αυτήν την πράσινη μετάβαση και θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο φαινόμενο του greenwashing, δηλαδή με άλλα λόγια την πρόθεση της ψευδοοικολογικής ταυτότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και μάλιστα μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2020 κατέδειξε ότι το 53,3% των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που εξετάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώθηκε ότι ήταν ασαφής, παραπλανητική ή αβάσιμη και ότι το 40% ήταν ατεκμηρίωτη. Πώς λοιπόν πατάσετε αυτό το φαινόμενο και θεωρείτε ότι θα είναι η νέα πάτη του μέλλοντος? Σας ευχαριστώ. Να πω αρχικά για να μπορούμε να απαντήσουμε και στο κομμάτι των δράσεων που θα μπορούσαν να διαχειριστούν το κομμάτι του greenwashing. Το greenwashing αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία. Το ένα, οτιδήποτε πληροφορία δημοσιοποιούν οι εταιρείες με βάση ουσιαστικά την πληροφορία και τα data που διαθέτουν, αλλά και τις δεσμεύσεις που έχουν σε σχέση με τους περιβαλλοντολογικούς στόχους. Και το δεύτερο κομμάτι αφορά κυρίως την επικοινωνία και τον τρόπο που ουσιαστικά μέσω του marketing επικοινωνούν όλες τις προσπάθειες και δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία δευτερευούς σημασίας σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι αλήθεια ότι απασχολεί πολύ τις εταιρείες γιατί διαπιστώθηκαν επίσημα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση συγκεκριμένες μελέτες ότι σχεδόν το 1-2 των ετικετών που υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και διακινούνται δεν μπορούσαν να διαπιστωθούν και να διασφαλιστεί ουσιαστικά η ακεραιότητα των στοιχείων πάνω στα οποία ουσιαστικά βασιζόντουσαν αυτές οι ανακοινώσεις. Θα πω όμως ότι δεν θεωρώ ότι είναι μία απάτη του μέλλοντος και ότι θα μας ανησυχήσει αρκετά. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι στο παρελθόν και στο παρόν, μας απασχολεί πολύ. Ωστόσο, με το δεδομένο ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο πρόσφατα κιόλας ανακοινώθηκε και η οδηγία για τα green claims, που ουσιαστικά θέτει τη βάση για τη διαχείριση και τη διακυβέρνηση όλων των ετικετών και των βιώσιμων των ετικετών, άρα καλύπτει και απαντάει στο κομμάτι του governance που λέμε στα ESG. Κατά δεύτερο, δημιουργεί τα κριτήρια με βάση τα οποία ένας καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τελικά τι σημαίνει green ετικέτα. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι πρακτικά δημιουργεί και θέτει στο προσκήνιο ένα καινούριο ρόλο, το ρόλο του ελεγκτή, που εδώ είναι πολύ σημαντικό το κράτος και ο τρόπος που πρακτικά αυτό θα έρθει να εφαρμοστεί, για να μπορέσει τελικά να ελεγχθούν όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται και ο ρόλος που ουσιαστικά θέτει η νομοθεσία να έρθει και ουσιαστικά να προσθέσει πάνω σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Κονταξή, και θα σας παρακαλέσω να μην ξεπεράσουμε βέβαια το 1,5 λεπτό. Θα ήθελα να μας δώσετε μερικά παραδείγματα κυκλικών πρακτικών που η Motor Oil έχει ενεργοποιήσει και κυρίως να μας μιλήσετε για το μοντέλο Waste to Energy.
Και γενικώς, ό,τι θέλετε εσείς. Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι η κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό μοντέλο. Υπόθηκε στο προηγούμενο πάνελ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ξεκινά από το σχεδιασμό των προϊόντων. Εδώ δυστυχώς συζητάμε πολύ περισσότερο από τη διαχείριση των αποβλήτων. Άρα λοιπόν, τι λείπει? Λείπει η αρχή της αλυσίδας. Η αρχή της αλυσίδας, η οποία θα ενώσει το τέλος, είναι πώς σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας ώστε να είναι κυκλικά. Κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να φύγουμε από τους δείκτες ποσοστού ανακύκλωσης, ποσοστού ταφής και να πάμε στους δείκτες ποσοστού κυκλικότητας. Και δείκτες κυκλικότητας. Αυτό ως αρχή. Τώρα, όσον αφορά στη motor oil, η motor oil έχει το τέλειο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Τη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαιών. Όπου σχεδιάζονται προϊόντα λιπαντικά, τα οποία εμπεριέχουν σειρά λιπαντικών, η οποία εμπεριέχει ανακυκλωμένο λιπαντικό 100%. Και μάλιστα είναι upcycling αυτό, δηλαδή δίνει καλύτερη ποιότητα αυτή η ανακύκλωση από ό,τι το πρωτογενές. Χρησιμοποιεί πλαστικά ανακυκλωμένα για τη συσκευασία και προωθεί και ο τύπος του λιπαντικού είναι τέτοιος ώστε να διατηρείται στη ζωή όσο περισσότερο πολύ περισσότερο χρόνο από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καλύπτουμε ακριβώς τον ορισμό της κυκλικής οικονομίας, του κυκλικού προϊόντος. Πέρα από αυτό, η πράσινη μετάβαση, για την πράσινη μετάβαση εργαλείο είναι οι κυκλικές εφαρμογές. Η κυκλική οικονομία είναι εργαλείο για την πράσινη μετάβαση. Το πράσινο υδρογόνο, για παράδειγμα. Μας αρέσει να το συζητάμε το πράσινο υδρογόνο, αλλά η motor oil το έχει κάνει πράξη και το έχει κάνει πράξη και με πρατήρια. Και όταν λέμε πράσινο, εξηγήστε τι σημαίνει. Το πράσινο, σημαίνει ότι παράγεται από. Κοιτάξτε, καταρχάς το υδρογόνο είναι το πιο κυκλικό καύσιμο. Δεδομένου ότι παράγεται από το νερό και καταλήγει σε νερό. Το θέμα είναι ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι πράσινη για να μπορεί να χαρακτηριστεί πράσινο. Η θηγατρική τη motor oil κατασκευάζει πρατήρια υδρογόνου. Ήδη ένα στου Αγίου Θεοδόρου και ένα νομίζω στην Ακράτα. Πέρα από αυτά, τα βιοκαύσιμα. Η motor oil έχει επενδύσει στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Καύσιμα δηλαδή τα οποία προέρχονται από φυτικές πρώτες ύλες, που αντικαθιστούν ορυκτά καύσιμα. Συνθετικά καύσιμα. Συζητιούνται αυτά. Δεν υπάρχει σήμερα κάποια πρακτική εφαρμογή, αλλά είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται. Θέλω να πω ότι οι εταιρείες του κλάδου μας και μέσα σε αυτές motor oil πρωτοστατεί στην Ελλάδα, προσφέρουν λύσεις στην μεταξέλιξή τους σε πιο πράσινες εταιρείες, προσφέρουν λύσεις προς καταναλωτές. Αυτό που λείπει όμως είναι, και επανέρχομαι στην αρχική μου εισήγηση, λείπει η ανάγκη, η παραγωγή των προϊόντων, των αρχικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων, να προσαρμοστούν στις αρχές κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή τα προϊόντα πρέπει να σχεδιάζουν τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτούν και λιγότερα καύσιμα και λιγότερες πρώτες ύλες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κρεμλή, έχετε αναφερθεί στην μετάβαση από την έξυπνη πόλη στην κυκλική πόλη. Πώς λειτουργεί λοιπόν μια κυκλική πόλη και ποιον ρόλο μπορεί να παίξει ο πολίτης, ο οποίος δεν είναι νομικό πρόσωπο για να ακολουθεί κανόνες ESG, και τι κίνητρο πρέπει να δώσουμε στον πολίτη για να γίνει μέρος αυτής της κυκλικής πόλης? Ναι, είναι μια μετεξέλιξη, μια που η έξυπνη πόλη περιόριζε το ενεργειακό της αποτύπωμα πιο πολύ με κάποια προσπάθεια να διαχειριστεί ορθολογικά και τα απορρίμματά της. Η κυκλική πόλη προϋποθέτει ένα πιο ολιστικό μοντέλο διαχείρισης ώστε να μειωθεί το ενεργειακό, περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα της πόλης, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε μία πόλη, όχι μόνο δηλαδή ενεργειακά κτίρια, ενεργειακή αποδοτικότητα, ηλεκτροκίνηση, ποδηλατόδρομους, ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανακύκλωση, να μειωθούν οι ποσότητες που πηγαίνουν σε χυτά και το gate fee που πληρώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και γενικά να μπορέσει η πόλη και με φωτοβολταϊκά στις στέγες να γίνει ενεργειακά αυτόνομη. Αυτό είναι το ζητούμενο και βέβαια να διαχειριστεί και τους υδάτινους πόρους, αλλά και να γίνει κλιματικά ανθεκτική. Πρέπει δηλαδή κάθε πόλη να σχεδιάσει ένα σχέδιο, να υιοθετήσει ένα σχέδιο κυκλικής οικονομίας, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει
και άλλα σχέδια. Να είναι δηλαδή η ομπρέλα και να έχει ένα σχέδιο για την ηλεκτροφόρτιση, ένα σφίο, να έχει ένα σβάκ βιώσιμης αστικής κοινοτικότητας, να έχει ενσωματώσει και ένα σχέδιο για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι σχέδια τα οποία εντάσσονται κάτω από μια ευρύτερη ομπρέλα, ώστε να είναι λειτουργικά μεταξύ τους και να αλληλοσυμπληρώνουν. Κύριε Γραφάκο, διάβασα μία ανάρτηση του κύριου Πολυχρονόπουλου στο LinkedIn, που έλεγε ότι σε 30 χρόνια από σήμερα θα κοιτάζουμε με θλίψη το παρελθόν, το σήμερα, το 2023, για τη μόλυνση που έχουμε προκαλέσει στο πλανήτη, στο περιβάλλον. Μέχρι το 2053, γράφει λοιπόν ο κ. Πολυχρονόπουλος, πιθανόν θα υπάρχουν 5 με 7 χώρες που δεν θα είναι κλιματικά ουδέτερες. Θα είναι λοιπόν η Ελλάδα ανάμεσα στις πρώτες που θα τα καταφέρουν ή θα είναι ουραγός? Και βέβαια, να μας δώσετε και μερικά παραδείγματα. Θα προσπαθήσει η Ελλάδα. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Από τη δυναμική της μέχρι στιγμής. Θα πάρω το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Κρεμλής. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που μιλάει για το 2050 να πετύχουμε, να στοχεύσουμε κλιματική ουδετερότητα. Για να γίνει αυτό πρέπει να το κάνουν πόλεις. Σωστά. Έτσι. Πόλεις, ωραία. Η Ελλάδα λοιπόν θεωρείται, με βάση τα στοιχεία τα οποία η ίδια η Επιτροπή λέει, εκφράζει, είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που έχει πάρει ζεστά το θέμα της κλιματικής ουδετερότητας των πόλεων, έχει βάλει 6 πόλεις στις 100 και παράλληλα το Υπουργείο το δικό μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με πρωτοβουλία της Γραμματείας της Αρμόδιας και του Γραμματέα του Θήμιου, του Μπακογιάννη, και βεβαίως πάντα με την καθοδήγηση του Υπουργού, έχει υπογράψει ένα μνημόνιο με 85 πόλεις της χώρας, ότως ώστε να προχωρήσουν σε κατάθεση των σχεδίων που είπε ο κύριος Κρεμλής, του σχεδίου της ενεργειακής αναβάθμισης του συνόλου των κτηρίων, του σχεδίου της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση του συνόλου των οχημάτων, του σχεδίου της κυκλικής οικονομίας για διαχείριση των αποβλήτων, της μείωσης του κόστους του ηλεκτροφωτισμού και της παραγωγής ενέργειας, της άλλης κουλτούρας στην αλλαγή των πόλεων, μια πόλη που θεωρείται κλιματικά ουδέτερη, που θα είναι κλιματικά ουδέτερη, ο κάτοικός της, αφενός μεν θα εξυπηρετείται ιδιαίτερα από τις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν παίρνει το αυτοκίνητο του για να πάει 250 μέτρα παραπέρα. Έχει και αυτό. Λοιπόν, τώρα εμείς, ως κυβέρνηση αυτή την τετραετία έχουμε βάλει ένα λεθαράκι να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Εικάζω ότι δεν θα είμαστε κυβέρνηση μέχρι το 2053. Άρα και οι επόμενες από εμάς θα πάρουν τη σκυτάλη μετά από κάποια χρόνια για να συνεχίσουν αυτό το στόχο. Είναι ένας στόχος εθνικός, είναι ένας στόχος υπέρ της ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι ένας στόχος υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες έχουμε δείξει ότι αν βάζουμε κάτι σοβαρά μπροστά, θα το πετύχουμε. Οι βάσεις έχουν μπει και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Νομίζω ότι έχουμε και θετικούς ιονούς. Κύριε Πολυχρονόπουλε, το... Θα μου επιτρέψετε το... Βεβαίως. Ξέρω που είμαι από εδώ. Ακούγεστε. Θα κάνω και εγώ ένα σχόλιο. Μα σε εσάς θα έδινα το. Θεωρώ. Εσείς ξεκινήσατε. Θεωρώ. Λοιπόν, οπότε, με την κατάλληλη πολιτική βούληση, κύριε Γραφάκο, θεωρώ ότι η Polygreen, σε συνεργασία με τον κύριο Κονταξή, με την κυρία Μπέλση, με τον κύριο Παπαλεξόπουλο του Τιτάνα, και με όλες τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες εταιρείες, μπορούμε σε λιγότερα από 10 χρόνια, για να μην πω 5 χρόνια, μπορούμε να κλείσουμε όλες τις κομματερές της χώρας μας. Αυτό που έγινε στην Τήλο, αυτό θέλουμε. Οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης που μόλις προείπα, ουσιαστικά λένε κατάργηση των ΧΙΤΑ. Κατάργηση των ΧΙΤΑ, εγώ λέω με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές της χώρας, με μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των καταναλωτών, γιατί επαναλαμβάνω το πρόγραμμα της Polygreen, το Just Go Zero, έχει έμφαση στην εκπαίδευση και γι' αυτό μάλιστα κάναμε το partnership με το INSEAD που έβγαλα ένα καινούργιο initiative, το INSEAD, το Sustainability Initiative, και μαζί με το Πανεπιστήμιο, με αυτό βέβαια να ανακοινώσω εδώ ότι θα γίνει και paper το παράδειγμα της Τήλου στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτό πολύ σπουδαίο. Οπότε, μαζί λοιπόν με το INSEAD αλλά και με τα πανεπιστήμια της χώρας, μπορούμε να στοχεύσουμε στον καταναλωτή και να πετύχουμε αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει στη χώρα μας. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Γραφή? Ναι, 15 δευτερόλεπτα στην κυριολεξία. Η βούληση της παρούσας κυβέρνησης είναι να συνεργαστεί πολύ σοβαρά και καθαρά ο
καθένας το ρόλο του με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή τη βούληση την έχουμε αποτυπώσει και στον εθνικό σχεδιασμό και στην αναθεώρησή του. Κύριε Πολυχρονόπουλε, μία πολύ σύντομη ερώτηση να σας κάνω, λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στην κυρία Ρόγκα. Θέλω να μας πείτε, να μας δώσετε, επειδή το μότο της Polygreen έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, μιας και βρισκόμαστε στους Δελφούς και είναι ένα από τα δελφικά παραγγέλματα, μηδέν άγαν, λοιπόν. Πείτε μας κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε εμείς, που εφαρμόζεται σε κάποια άλλη χώρα, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, ή το αντίστροφο, κάτι που πέραν του παραδείγματος της Τύλου. Έχουμε αδελφούς, έχουμε μηδέν άγα. Και να πείτε κιόλας και αυτό από το οποίο ξεκίνησα, ότι και είναι και χαμηλό το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του φετινού φόρουμ των Δελφών. Μάλιστα. Να πούμε και γι' αυτό κάτι, παρακαλώ. Μάλιστα. Να πω ότι είμαστε στους Δελφούς. Έχουμε το μότο μηδέν άγα. Είμαστε στην αίθουσα Απόλλων, που είναι ο θεός της ομορφιάς και του πολιτισμού. Και πίσω μας έχουμε το άγαλμα του Ηνίωχου, που είναι ένα από τα ομορφότερα αγάλματα. Όσον αφορά την εκδήλωση εδώ, να έχουμε το πρόγραμμα Just Go Zero, το εφαρμόζουμε εδώ πέρα, διότι καλά είναι που κάνουμε όλα αυτά τα events και πρέπει να τα κάνουμε και η χώρα μας οφείλει να τα κάνει, ειδικά εδώ στους Δελφούς. Πρέπει όμως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσον αφορά το τι καταλήγει στο ΧΙΤΑ να είναι μηδενικό. Και γι' αυτό έχουμε συνεργαστεί με το φόρουμ των Δελφών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καθαρές ροές και να ανακυκλωθεί το σύνολο των υλικών που θα παραχθούν από το συνέδριο. Τώρα, όσον αφορά το καινούριο, πάντοτε η Ελλάδα τα τελευταία 2,5 χρόνια ήταν, ίσως και πιο πριν, αυτό το ξέρουμε, ήταν το R&D της ανθρωπότητας. Όλες οι μεγάλες ιδέες εδώ πέρα γεννηθήκαν. Σωστά. Και της δημοκρατίας και της επιστήμης. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να μην κάνουμε το R&D μας στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε και το κάνουμε στην Ελλάδα, στην Τύλο. Και μάλιστα είμαστε σε επαφή με κάποιον Δήμο προκειμένου να εφαρμόσουμε πρωτοποριακά ένα καινούριο πρόγραμμα ψηφιοποίησης, όπου ο καταναλωτής, όπως έχει τη δυνατότητα τώρα μέσω των λεγόμενων application, να παραγγέλνει το φαγητό που θέλει μέσω της ήδη υπάρχουσης πλατφόρμας της Volt, της eFood, να έχει την δυνατότητα να παραγγέλνει, να παίρνει και ειδικές κατηγορίες ανακυκλωσίμων υλικών από το σπίτι του. Και αυτό βέβαια σε συνεργασία θα γίνει με πολλούς φορείς, ούτως ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να έχει και αυτή την επιλογή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μακάρι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση για την κυρία Ρόγκα. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να αυξήσει κατά 0,5% το ΑΕΠ και κατά 700.000 τις θέσεις εργασίας, να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ύψους 465 ευρώ το χρόνο και για τα νοικοκυριά φυσικά και τους λογαριασμούς ενέργειας και να μειώσει τις εκπομπές του αερίου, των αερίων του θερμοκηπίου κατά 500 εκατομμύρια τόνους. Ποια λοιπόν είναι η θέση της Ελλάδας όσο μπορείτε πιο γρήγορα σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην πράσινη μετάβασή τους? Ναι, σας ευχαριστώ. Όσον αφορά στα πλάνα της Ελλάδας, όσον αφορά το κομμάτι των δράσεων που υπάρχουν, ήδη είδαμε ότι έχουν υιοθετηθεί πολλά μοντέλα σε σχέση με τη στρατηγική της Ευρώπης σε σχέση με την οικονομία. Άρα, αυτά αναμένουμε να υλοποιηθούν. Άρα, γίνονται αρκετά βήματα. Χρειάζονται αρκετά, όπως είπαμε. Ωστόσο, είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πολλά κομμάτια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και πολλές εταιρείες και το οικοσύστημα των startups στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά και ήδη εταιρείες που έχουν αλλάξει το business model τους, χαρακτηριστικό και με τον κύριο Πολυχρονόπουλο, αλλά και προηγουμένως και με το κομμάτι της Motorola που είδαμε, έχουν ήδη εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται να κάνουν ένα μετασχηματισμό. Αυτό που εμείς πρακτικά λέμε στο κομμάτι των συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ότι απαιτείται να αξιοποιηθεί η κυκλική οικονομία και η κλιματική κρίση σαν ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες να δουν εσωτερικά το μοντέλο λειτουργίας τους. Ξέρουμε από τώρα ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, γιατί αυτό έρχεται είτε μέσω της υλοποίησης κομματιών που αφορούν το e-fleet, όπως λέμε, ή ουσιαστικά κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι να εντοπίσουν το πλαίσιο διακυβέρνησης και να το εντάξουν μέσα στη στρατηγική τους, σαν ένα γενικότερο πλαίσιο και ταξίδι προς το sustainability, αλλά και πρακτικά να δημιουργήσουν συνέργειες
οι οποίες έρχονται και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή το κομμάτι του RRF έρχεται να χρηματοδοτήσει κιόλας τις συνέργειες που κάνουν οι διάφορες εταιρείες και στο κομμάτι του innovation. Άρα, ίσως είναι και μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και actually το ρόλο του sustainability για μια πιο βιώσιμη κοινωνία, συνεργαζόμενοι όλοι για ένα καλύτερο στόχο. Και ας είναι αυτό το μήνυμα της σημερινής ημέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.